Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κόκκινη κλωστή δεν έμει, στην ανέμητη λιγμένη θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτού του μέρους της εκπομπής. Λοιπόν, κρατάς ένα υπέροχο λεύκωμα, πολυτελέστατο, ουσιαστικό, με εξαιρετικές εικόνες, με μοναδικούς χειροποίητους θησαυρούς, αλλά και με αρκετό κείμενο που σου εξηγεί την ιστορία μιας μακραίωνης τέχνης, της τέχνης της υφαντικής. Τα καταπληκτικά χρώματα που οι γυναίκες έβαφαν τα νήματά τους και όλες τις ιστορίες του αργαλιού που για πάρα πολλά χρόνια στήριξαν την κριτική οικιακή οικονομία. Πίσω από αυτό το λεύκωμα κρύβεται μία γυναίκα που με ιδιαίτερη αγάπη και τρυφερότητα και φωτογράφησε και επιμελήθηκε. Αυτήν εδώ την έκδοση την έχουμε δίπλα μας και να πούμε καλό μεσημέρι σε μια πολύ γλυκιά και χαμηλών τόνων ευγενική και ήρεμη δασκάλα Παύλα φιλόλογος. Είναι η κυρία Αταλάντη Μιχελογιαννάκη Καραβελάκη. Αταλάντη, καλώς σας βρίσκω. Μου επιτρέψεις τον ελληνικό. Εννοείται. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Καλώς σας βρίσκω. Καλό μεσημέρι. Και να ευχαριστήσουμε και πολλές άλλες γυναίκες. Είναι οι γυναίκες που αποτελούν την καρδιά και την ψυχή του Λυκείου των Ελληνίδων της πόλης του Αγίου Νικολάου, οι οποίες φρόντισαν να τυπωθεί αυτό το υπέροχο λεύκωμα. Ναι, είναι μια αρκετά ακριβή έκδοση, οπότε χωρίς την οικονομική στήριξη του Λυκείου Ελληνίδων Αγίου Νικολάου δεν υπήρχε περίπτωση να εκδοθεί. Έτσι και από εδώ και από αυτή τη θέση εκφράζω ευχαριστίες πολλές στην Πρόεδρο και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκείνες με ρύμνησαν και προέκυψε η έκδοση. Εγώ είχα συλλέξει κείμενα, φωτογραφίες, μόνιμα έχω τραβήξει όλες τις φωτογραφίες. Και την κατάλληλη στιγμή προέκυψε η έκδοση. Είναι μια δουλειά με την οποία έχεις καταπιαστεί πολλά χρόνια και να ρωτήσω και πώς προέκυψε η ενασχόλησή σου με τα υφαντά, με τις ιστορίες του αργαλιού, με όλα αυτά τα πανέμορφα νήματα και το ταλέντο των γυναικών. Τα κίνητρα για να φτιάξω το βιβλίο είναι εντελώς εσωτερικά. Πρώτα-πρώτα, φυσικά είχα βιώματα των παιδικών μου χρόνων. Έζησα τα πρώτα 9 μου χρόνια στην Άνω Βιάνο σε ένα περιβάλλον που πάρα πολλές γυναίκες είχαν αργαλιούς και πολλές φορές όχι μόνο ένα και δύο αργαλιούς. Έτσι λοιπόν θυμάμαι μια θάλασσα από χρώματα, από νήματα και παράλληλα να το πω ένα υφαντικό χορό, γιατί όταν ύφαιναν πατούσαν ρυθμικά, πατητήρες, τραβούσαν το πέταλο, περνούσαν τη σαΐτα, οπότε στα μάτια μου έχει καταγραφεί σαν ένας χορός, απαιτητικός βέβαια, γιατί δεν είναι, τα πράγματα είναι πολύ καθορισμένα και προγραμματισμένα να συμβούν όπως πρέπει, αλλά αυτό με είχε συναρπάσει. Τα βιώματα λοιπόν πρώτα και 9 χρονών στην Άνω Βιάνο, ναι. Και οι δύο γιαγιάδες, να μνημονεύσουμε τα ονόματά τους. Η πρόγιαγιά μου, η Μαρία Παπαμαστοράκη, στο χωριό τη λέγανε Γιάτρενα, είχε 2-3 αργαλιούς και στις αποθήκες της θυμάμαι, όπως και στη γιαγιά μου, τη Χρυσάνθη, τη Σπανάκη, πάρα πολλά εξαρτήματα, εργαλεία που συνδράμουν στην υφαντική. Γιατί η υφαντική έχει πάρα πολλές φάσεις, δεν είναι μόνο αργαλιός, υπάρχει μια τεράστια προετοιμασία πριν να ξεκινήσει η ύφανση και ένας κόσμος από εργαλεία και νήματα που συντελούν στο τελευταίο, στο αποτέλεσμα και στον προορισμό του υφαντού. Στο λεύκωμα τι θα βρει κάποιος ξεφυλίζοντας τις σελίδες του, πέρα από τις υπέροχες χρωματιστές εικόνες και τις ασπρόμαυρες πρόλαβα να δω, θα μάθει κανείς για την τέχνη της υφαντικής, ιστορία, θα μάθει τεχνική, θα μάθει προετοιμασία, θα διαβάσει τι? Συνοπτικά θα σας έλεγα ότι είναι σαν ένα αλφαβητάρι υφαντικής. Ένα αλφαβητάρι που μπορείς να προσεγγίσεις όλο το φάσμα, όλες τις φάσεις, όλα τα στάδια της υφαντικής, τα εργαλεία, τρόπους. Όμως το κομμάτι πώς θα υφάνεις, θεωρώ ότι θα το μάθεις και θα το εμπεδώσεις δίπλα σε μια έμπειρη υφάντρα. Η υφαντική ανήκει στον προφορικό πολιτισμό της Κρήτης. Ως τέχνη μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά, από μάνα σε κόρη ή από γιαγιά σε εγγόνια.
Έχει λοιπόν ανήκει στο χώρο της προφορικότητας. Το βιβλίο είναι μια μελέτη, επιστημονική μελέτη θα έλεγα, γιατί το προσεγγίζω έτσι σε πολλά πεδία, και γλωσσικά, λεξιλογικά, και αυτό δίνει μια βάση, να γνωρίσεις τον κόσμο της υφαντικής από πολλές οπτικές γωνίες, αλλά για να μάθεις να υφαίνεις και να κάνεις τα αριστουργήματα που έχουν κάνει οι γυναίκες της Κρήτης, πρέπει να καθίσεις δίπλα σε μια έμπειρη υφάντρα. Ήταν με δύσκολη μαθητεία. Θέλω, ήταν, αν το δούμε λίγο κοινωνιολογικά, μια ενασχόληση ανάγκης. Η πρώτη ύλη υπήρχε, επειδή είναι ακόμη και σήμερα αρκετοί κτηνοτρόφοι. Έπαιρναν το μαλλί, το έξαιναν, το έγνεθαν, το έβαφαν φυτικά. Ήταν ένας πολιτισμός πολύ ζωντανός. Ακριβώς. Κάλυπταν τις ανάγκες του σπιτιού, δηλαδή να φτιάξουν τα χράμια τους, τις κουβέρτες τους, να στολίσουν το σπίτι τους με ένα υφαντό. Ακόμα και ρούχα. Τι άλλο έφτιαχναν? Προηγουμένως είδα ότι οι προηγούμενοι καλεσμένοι σας μίλησαν για τροφή. Είναι αλήθεια ότι η τροφή και η ένδυση είναι από τις πρώτες ανάγκες που πρέπει να καλύψει ο άνθρωπος. Έτσι, η φαντική, που είναι μια ίσως η πιο παλιά, παλιά τέχνη για να αποδώσει ύφασμα, για να ντυθεί το σώμα και να καλυφθούν και άλλες ανάγκες, έχει λοιπόν τεράστια σημασία, τεράστια αξία για τη ζωή, και θα έκανα μια αντιπαραβολή, μια αντίστοιξη να πω. Η φαντική ζωή. Η ζωή θέλει τον προγραμματισμό της, θέλει την υπομονή της, την επιμονή της, και η φαντική θέλει προγραμματισμό αυστηρό, συγκεκριμένο προορισμό. Αν φτιάχνεις κάτι, πρέπει ήδη να ξέρεις γιατί το κάνεις, ώστε να ανταπεξέλθεις στην χρήση του. Ζωή και η φαντική έχουν πάρα πολλά κοινά, πάρα πολλά κοινά σημεία. Άλλωστε και οι πρώτες ύλες στην υφαντική από τη φύση είναι, μα και οι πρώτες ύλες στον άνθρωπο από τη φύση έρχονται. Γνωρίζουμε ότι οι Κρήτες, οι Μινωίτες είχαν κοπάδια και έτρεφαν πρόβατα για να πάρουν το μαλλί και να φτιάξουν υφάσματα, οι γαλάζιες κυρίες, αν πάμε να δούμε, αλλά και σε αρχαία κείμενα, είτε από την Ιλιάδα είτε από την Οδύσσεια, υπάρχουν αναφορές για γυναίκες ανεξάρτητα της κοινωνικής τάξης τους που ήφαιναν και είχαν την αρχαία Ηλακάτη, την αρχαία Ρόκα, είχαν τον ιστό, το τελάρο που λέμε εμείς τον αργαλιό, και ήφαιναν. Και η Σαπφό αναφέρεται ότι ήφαινε, και κάποια στιγμή είπε στη μητέρα της σε ένα ποίημά της: «Μητέρα, δεν μπορώ να ασχοληθώ πια με τον αργαλιό μου, γιατί με εμποδίζει ο έρωτάς μου για ένα νέο. Δεν με λυπήθηκε η θεά Αφροδίτη και σταματώ να υφαίνω». Και ο Όμηρος στην Πινελόπη. Η Πινελόπη, η Ελένη, η Κύρκη, η Καλυψό. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα ομηρικά έπι με αναφορές πάνω στην υφαντική τέχνη. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ διαδεδομένοι. Αντιλαμβάνεται κανένας από όταν σας ακούει να μιλάτε ότι έχετε διαβάσει, μελετήσει πάρα πολύ, και ήθελα να ρωτήσω πόσο εύκολη ήταν η πορεία μέχρι να τυπωθεί τελικά το λεύκομα, του να ψάξετε, να διαβάσετε, να καταγράψετε? Είναι όπως το λέτε, έχει πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ κόπο. Αλλά ό,τι κάνουμε και το θέλουμε να το κάνουμε, δεν λογαριάζουμε κόπο, απλώς μπαίνουμε στη ροή των πραγμάτων και τρέχει. Γενικά, κατατάσσω τον εαυτό μου έτσι στους ερευνητές, και ειδικά της παράδοσης και του προφορικού μας πολιτισμού. Μελέτησα την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά στήριξα και πάρα πολύ τα κείμενά μου με μαρτυρίες, με ζωντανές μαρτυρίες, επειδή ξανασυναντήσω
γυναίκες, οι φάντρες, παλιές η αλήθεια, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις νεότερες που μπορεί να είναι επίσης πάρα πολύ άξιες, αλλά ήθελα έτσι την πρωτότυπη γνώση, την παλιά. Και είχα την τύχη. Υπάρχουν νεότερες οι φάντρες. Μιλάμε για μία τέχνη αιώνων που έχω την αίσθηση πολύ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει διακοπεί λίγο βία. Οι σύγχρονες γυναίκες, οι γυναίκες καριέρας που δουλεύουν, που λείπουν από το σπίτι, σε ποιο σύγχρονο σπίτι θα πας και θα δεις τιμένο αργαλιό? Είναι πράγματα που υπεσάχθηκαν σε αποθήκες ή έχουν μείνει ξεχασμένα σε στάβλους και πατάρια. Δεν ξέρω και σε πόσα παλιά σπίτια, αν υπάρχουν εργαλεία, χρησιμοποιούνται πλέον ή είναι μουσιακό έκθεμα. Θέλω να σας πω έτσι με χαρά ότι τελευταία χρόνια μάλλον υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον που ακουμπά και τη φιλοσοφία, τη φιλοσοφία της αυτάρκειας, τη φιλοσοφία της λιτότητας, γιατί ο αργαλιός είναι ένα μεγάλο σχολείο γύρω από αυτά. Της ακρίβειας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και υπάρχουν οι φάντρες εδώ στο Ηράκλειο που διδάσκουν. Υπάρχουν οι φάντρες που διδάσκουν οι υφαντικοί. Η κριτική σχολή της υφαντικής έχει συγκεκριμένα χρώματα, μοναδικά μοτίβα, έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες γωνιές της Μεσογείου, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Γιατί η υφαντική με αργαλιό συναντάμε κι αλλού. Στην Κρήτη διακρίνουμε, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το κεφάλαιο των συμβόλων στα κριτικά υφαντά. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι η φάντρα όταν ήφαινε, ήφαινε στηριζόμενη στη συλλογική μνήμη, στη μνήμη της κοινότητας και στο δικό της ταλέντο, το μεράκι, στην έμπνευση και στη φαντασία. Προϋπήρχε δηλαδή στο μυαλό της όλο ο εθιμικός βίος του χωριού της, της κοινωνίας, της μικρής κοινωνίας, τον οποίο κρατούσε μέσα της. Και ένα σημείο που κυριολεκτικά έτσι μ' άφησε άφωνη είναι το πόσο έξυπνες ήταν αυτές οι γυναίκες του αργαλιού να κρατούν, να κρατούν από μνήμης τεχνική για περαμάτισμα. Τώρα σας λέω όρους που είναι καθαρά πάνω στην τέχνη, για περαμάτισμα. Το μυτοχτένιασμα που σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές να τα έχουν μόνο και μόνο. Πρόλαβα στη Βιάνο μια γυναίκα του αργαλιού που είχε στο μυαλό της αποτυπώσει και μιλάμε για δύσκολη τέχνη. Το περαμάτισμα δεν είναι εύκολο. Τι είναι το περαμάτισμα? Το περαμάτισμα είναι και το μυτοχτένιασμα είναι τα βασικά σημεία για να ξεκινήσει η ύφανση χρειάζεται να περάσει το στιμόνι από τους μύτους και από το χτένι του αργαλιού. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο και το κάνουν μόνο έμπειρες. Φανταστείτε τώρα να κρατάνε στο μυαλό τους όλη αυτή την τέχνη. Σήμερα μπορεί να κρατάνε σημειώσεις, φωτοτυπίες, κάτι, φωτογραφίες, βίντεο, η μία από την άλλη. Ναι. Παλιά όμως όλα αυτά τα κάνανε ήταν οι γυναίκες, από μνήμης, εμπειρικά. Από μνήμης. Πες μου λίγο. Γι' αυτό είναι προφορικός, καθαρά προφορικός πολιτισμός. Πες μας λίγο πώς λεγότανε και λέγεται αυτή η διαδικασία που γίνεται εκτός σπιτιού, όπου παίρνεις τα νήματα για να, που είναι πολύ δύσκολη, χρησιμοποιώντας ένα τοίχο με καρφιά για να φτιάξεις. Το διάσημο. Το διάσημο. Το διάσημο είναι βασικά η όλη διαδικασία για να φτιαχτεί το νήμα, για να προετοιμαστεί το στιμόνι. Να φτιαχτεί το νήμα του στιμονιού σε διάταξη, σε αλυσίδι. Παλιά λοιπόν σε ακάλυπτους χώρους έπρεπε να υπάρχει ένα στίχος, ένα τράφος που λέμε στην Κρήτη. Πάνω σε αυτό το τράφο καρφώνανε ξύλα σε ορισμένα σημεία και από εκεί η διάστρουσα, γιατί έτσι λέγανε τις έμπειρες γυναίκες, η διάστρουσα λοιπόν έπαιρνε μαζί με τον τοίχο υπήρχε και η καλαντάρα. Η καλαντάρα είναι μια κατασκευή όπου υπήρχαν τα μεγάλα μασούρια με τα νήματα. Από τα μασούρια αυτά έπαιρνε η διάστρουσα τα νήματα και έκανε ορισμένες διαδρομές πάνω στα ξύλα. Ήταν αυτό που οι τηλεθεατές έβλεπαν πριν. Ναι, και στην πορεία
Στο τέλος είχε μια καταπληκτική τεχνική και όλο αυτό το υφάντι, όλο αυτό το στιμόνι το έπλεκε αλυσίδι για να μην μπερδέψει. Και αυτό το αλυσίδι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Λύνεται με μια κίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, είναι μαγικά αυτά πολύ. Που μας είπες και είναι μαγικό το ξεφύλισμα και η μελέτη του βιβλίου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εσείς. Και νομίζω ότι όποιος θέλει να μάθει περισσότερα, να διδαχθεί, μπορεί να το προμηθευτεί το από το Λύκειο Ελληνίδων Αγίου Νικολάου. Αλλά από ό,τι μου λένε και γνωστοί μου, αν γίνει παραγγελία σε κάποιο βιβλιοπωλείο μπορεί εδώ, να το βρουν. Βέβαια, ακόμα και από την Αθήνα το είχαν ζητήσει και τους το πήγαν. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς θα δούμε γρήγορα και επιστρέφουμε.